Σε ετοιμότητα είναι το νοσοκομείο Χανίων προκειμένου να αντιμετωπίσει πιθανά επιβεβαιωμένα κρούσματα. Η διοίκηση του νοσοκομείου, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, έχει αναβαθμίσει το πρωτόκολλο ασφαλείας. Ενεργοποιήθηκε η εξωτερική πύλη του νοσοκομείου, όπου πλέον ο κάθε προσερχόμενος ερωτάται από απόσταση και με όλα τα μέτρα ασφάλειας για ποιο λόγο επισκέπτεται το νοσοκομείο. Αν πληρεί κάποια κριτήρια τα οποία χαρακτηρίζει ο ΕΟΔΗ ως ύποπτα ή εμφανίζει συμπτώματα τα οποία πρέπει να ελεγχθούν, οδηγείται με ασφάλεια εξωτερικά του χώρου των ΤΕΠ, όπου πλέον υφίσταται η κίσκος, ο οποίος προήλθε δωρεά από η επιχειρηματική οικογένεια της πόλης μας, όπου εκεί πλέον εκτός του νοσοκομείου γίνεται ο κλινικός έλεγχος. Παράλληλα, στο νοσοκομείο έχει διαμορφωθεί χώρος με ανεξάρτητη είσοδο για να αντιμετωπίζονται τα περιστατικά τα οποία προσέρχονται. Και πληρεί τα κριτήρια, οδηγείται πλέον με όλα τα μέτρα ασφάλειας περιμετρικά του νοσοκομείου στην κλινική COVID-19, η οποία είναι τέως πνευμονολογική, η οποία έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό. Παράλληλα, η τέως ορθοπαιδική έχει ονομαστεί σε COVID-19-2, είναι στον ίδιο όροφο, είναι μια ανεξάρτητη πτέρυγα, μονωμένη, ασφαλισμένη, με εξειδικευμένο προσωπικό και βάρδιες, για να υποδέχεται τα ύποπτα περιστατικά. Την ίδια ώρα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αυξηθούν τα κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά και να δημιουργηθεί ένας κατάλληλος χώρος αντιμετώπισης περιστατικών κοιήσεως ή τοκοφορίας. Είμαστε στη φάση της ανάπτυξης και θα γίνει τάχιστα και ειδικού χώρου στην νοημευτική γυναικολογική κλινική, όχι μέσα στην κλινική, ενώ στον χώρο των χειρουργείων, όπου θα γίνεται αντιμετώπιση περιστατικού κοιήσεως ή τοκοφορίας σε περίπτωση που έχουμε βεβαιωμένο περιστατικό. Στο μεταξύ, ο Δήμος Χανίων ενισχύει το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι για την προστασία και τη φροντίδα των ευπαθών ομάδων. Έχουμε πάρει το προσωπικό του ΔΟΚΙΠ από τα Καπίτους, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και τα ΚΔΑΠ, προκειμένου να αξιοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους σε δομές οι οποίες έχουν ανάγκη. Και ποια είναι αυτή η δομή? Μία και βασική είναι του Βοήθεια στο Σπίτι. Έτσι έχουν ενισχυθεί όλα τα προγράμματα του Βοήθεια στο Σπίτι με προσωπικό, προκειμένου να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες. Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί και γραμμή υποστήριξης των ευπαθών ομάδων. Το 15240, όπου οι πολίτες μπορούν να καλούν σε περίπτωση που βρίσκονται σε ανάγκη, είτε αυτή έχει να κάνει με τρόφιμα, είτε με φάρμακα, αλλά ακόμα και με ψυχολογική υποστήριξη.